Γεια σας και καλώς ήρθατε λίγο στο κανάλι μου, λίγο απ' όλα. Σας στεναχώρησα, έτσι δεν είναι, με το θέμα της κατάθλιψης. Το έχω αυτό. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται σοβαρό, όμως είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα σας το πω, δεν ξέρω πώς θα το αναφέρω. Το θέμα είναι ένα. Και λέγεται, τώρα καθώς καλοκαιριάζει ο καιρός και βάζουμε αντιλιακά και πετάνε τα πουλάκια και αρχίζουν τα λουλουδάκια και ζεσταίνει ο καιρός και βγαίνουμε με πιο κοντά μπλουζάκια και έχουμε πιο καλή διάθεση. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, στην Ελλάδα, το οποίο λέγεται με μία λέξη μασχαλίλα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα ασχοληθεί με τη μασχαλίλα. Όλοι νομίζουμε ότι μυρίζουμε όμορφα. Μερικοί από εμάς όμως βρωμάμε. Και βρωμάμε στις μασχάλες μασχαλίλα, υδροτήλα κοινώς. Και όταν ζείτε σε πόλη, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα μέσα στο αστικό. Όταν πάλι δεν ζείτε μέσα σε πόλη και γενικά ζείτε σε ένα γραφείο και γενικά δεν ζείτε μόνος σας, ήθιστε να μην βρωμάτε. Λοιπόν, εσείς μπορεί να νομίζετε ότι δεν βρωμάτε. Όμως για να είστε καλό και κακού σίγουροι, κάντε ένα τεστ. Μυρίστε τις μπλούζες σας αφού τις έχετε φορέσει στην περιοχή της μασχάλης. Μυρίζουνε. Μυρίζουνε απορριπαντικό ή μήπως βρωμάνε. Κάντε ακόμα ένα τεστ. Ρωτήστε ένα μικρό παιδάκι, γιατί από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια. Βρωμάω, να δούμε τι θα σας πει. Μην τρέπεστε να το κάνετε. Βάλετε τη μύτη σας εδώ και μυρίστε. Και αν εσείς δεν μυρίζετε, βάλετε κάποιον γνωστό σας να μυρίσει. Τη μαμά σας που δεν θα σας πει ψέματα. Αλλά μπορεί και η μαμά σας να έχει την ίδια βρώμα με εσάς, οπότε ρωτήστε κανένα 2-3 άτομα για να σιγουρευτείτε ότι δεν βρωμάτε. Αν λοιπόν η απάντηση είναι ναι, ψέματα, όχι, δεν βρωμάς, προφανώς γνωρίζετε ήδη τη χρήση ενός από αυτά. Ή κάνετε μπάνιο συχνά. Και μπράβο σας, είστε από αυτούς τους λίγους που δεν βρωμάτε μασχαλίλα. Τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να πεις σε κάποιον γνωστό σου ότι βρωμάει μασχαλίλα και ότι πρέπει να κάνει κάτι για να το αλλάξει. Το έχω αντιμετωπίσει άπειρες φορές. Είχα φιλενάδες οι οποίες βρωμούσαν και ήθελαν να κοιμούνται στο δωμάτιό μου μαζί μου. Τι ωραία, ε! Τέλεια! Ήθελα να χρησιμοποιούν τα μπλουζάκια μου. Ή γενικότερα καθόταν δίπλα μου και μου ερχότανε, ας πούμε, να πηδήξω από το μπαλκόνι γενικά. Κορίτσια! Μην βάφεστε τζάμπα, μην κάνετε τα μαλλιά σας τζάμπα, μην το παίζετε γκόμενες όταν βρωμοκοπάτε μασχαλίλα. Και αγόρια, μην περιμένετε καμία μα καμία γκόμενα να σας κάτσει, άμα βρωμοκοπάτε μασχαλίλα και ποδαρίλα. Αλλά για το ποδαρίλα θα αναφερθώ σε άλλο βίντεο. Ας μιλήσουμε μόνο για τη μασχαλίλα. Χίλιες φορές καλύτερα να βγείτε άβαφες. Χίλιες φορές καλύτερα να φοράτε ρούχα που δεν ταιριάζουν, παρά να βρωμοκοπάτε. Ειλικρινά. Δεν πά να είστε θεές, δεν πά να έχετε τα καλύτερα και ακριβότερα προϊόντα. Αν βρωμάτε, ο άλλος θα θυμάται αυτό από σας, τη μασχαλίλα. Λοιπόν, καλά μας τα πες, πώς απαλλαγούμε. Ένας είναι ο τρόπος για να απαλλαγείτε από τη μασχαλίλα. Καθημερινό μπάνιο το καλοκαίρι. Μπάνιο με αφρό, σαπούνι και καλό τρίψιμο στις μασχάλες. Ξύρισμα οι γυναίκες, να μην έχουμε τρίχες. Καλό στέγνωμα, να μην έχει υγρασία η μασχάλη. Μόλις βγούμε από το μπάνιο, βάζουμε ένα αντιϊδρωτικό, να γράφει επάνω αντιπέσπιραν. Υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά και όχι απλό deodorant, το οποίο απλά μυρίζει. Πρέπει να είναι αντιϊδρωτικό, να σταματάει δηλαδή την εφίδρωση. Εάν δεν ξέρετε για προϊόντα, ρωτήστε το φαρμακοποιό σας. Ρωτήστε τις πολίτες στο Honda Center. Μην το αφήνετε έτσι. Και δεν φοράμε ποτέ την ίδια μπλούζα δύο φορές. Δηλαδή, αυτή την μπλούζα που φοράω εγώ σήμερα, δεν θα την ξαναβάλω, θα την πλύνω. Γιατί αν την ξαναβάλω, θα βρωμάει. Και αν βρωμάει η μπλούζα μου, θα βρωμήσω κι εγώ, παρόλο που έχω κάνει μπάνιο. Πλένουμε τα ρούχα μας συχνά. Κάνουμε μπάνιο καθημερινά. Ακόμα και αν δεν θέλετε να λούσετε τα μαλλιά σας, θα κάνετε μπάνιο και θα τρίψετε καλά με σφουγγάρι στο σημείο που είναι η μασχάλη. Μπορεί εσείς να νομίζετε ότι το τρίβετε και ότι καθαρίζεστε, αλλά έτσι απλά με το περάσετε και αν μυρίζει αρκετά, δεν θα φύγει βρώμα. Θέλει δηλαδή αρκετή ωρίτσα να
τρίψετε εκεί την περιοχή για να καθαρίσει. Μία και δύο φορές με το σαπούνι. Να το στεγνώσετε καλά με μια καθαρή πετσέτα και να βάλετε κατευθείαν αντιδροτικό για να μην δρώσετε. Εάν δείτε ότι δρώνετε περισσότερο, να βάζετε μία και δύο φορές. Βέβαια υπάρχει και το θέμα ότι κλείνουν οι πόροι με τα αντιδροτικά. Αλλά πιστεύω ότι εκτός και αν έχετε μεγάλη ευαισθησία και έχετε πρόβλημα και τότε θα απευθυνθείτε στο φαρμακοποιό σας για κάποια λύση ή θα κάνετε πιο συχνά μπάνιο ή θα βρείτε κάποια άλλη λύση για να μην την τρώνετε. Υπάρχει και το μπότοξ της μασχάλης για να μην την τρώνετε. Είναι ακραίο βέβαια. Σε κανένα δεν πείραξε να βάζει μία και δύο φορές τη μέρα το καλοκαίρι αντιδροτικό. Εάν δείτε πια ότι βρωμάτε και δεν έχετε μαζί σας αντιδροτικό ή ότι πάρτε ένα μωρομάντιλο και σκουπιστείτε, καθαριστείτε όσο καλύτερα μπορείτε. Χαλάστε ένα, δύο, τρία μωρομάντιλα. Ειδικά αν έχετε πάει στο γυμναστήριο και πρέπει μετά να πάτε για καφέ. Μην το κάνετε αυτό στον κόσμο. Μην βγαίνετε έξω και να βρωμάτε. Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Δηλαδή, δεν με νοιάζει να έχεις μαλλιά μέχρι το πάτωμα. Δεν με νοιάζει αν τα μάτια σου είναι πανέμορφα. Δεν με νοιάζει αν έχεις τα θεϊκά βυζιά με το συμπάθειο και τον κόλο τον τουρλωτό. Αν βρωμάς, δεν θέλω να είμαι δίπλα σου. Αυτό το βιντεάκι, συγγνώμη που ακούγομαι τόσο κατηγορηματική, αλλά πρέπει κάποιος να τα πει έξω από τα δόντια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα το καλοκαίρι από τη μασχαλίλα. Εντάξει, υπάρχει ποδαρίλα. Και το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν άτομα που βρωμάνε τόσο πολύ που η μυρωδιά τους μένει και στον καναπέ σου. Μένει στα έπιπλά σου. Εντάξει, καταλαβαίνω, οι χοντροί άνθρωποι υδρώνουν πιο πολύ. Αλλά αυτό δεν τους δίνει το δικαίωμα να βρωμάνε. Εφόσον ξέρουν ότι υδρώνουν πιο πολύ, να αλλάζουν ρούχα συχνότερα, να βάζουν αντιδροτικά, να καθαρίζονται. Εγώ ξέρω και χοντρούς άνθρωπους που μας κουμυρίζουν και ξέρω και αδύνατους ανθρώπους που βρωμάνε. Είναι καθαρά θέμα προσωπικής υγιεινής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει κάθε μαμά να πει στην κόρη της, μόλις πλησιάζει την εφηβεία, είναι να μην βρωμάει. Απορώ και έχω συναντήσει πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικών που μοστραρίζονται και βρωμάνε. Λοιπόν, κάντε μια καλή αυτοκριτική. Και δεν με ενδιαφέρει αν θα με μισήσετε. Σκοπός είναι να μην βρωμάτε. Κανονίστε τι θα κάνετε, να μην βρωμάτε. Επίσης, αν έχετε κάποιον φίλο που βρωμοκοπάει σαν το κουνάβι, σαν τον ασβό, πλασάρετε του το βίντεο και πείτε, δείτε αυτό το βίντεο τη λίγο απ' όλα. Έχει κάτι ενδιαφέροντα βιντεάκια. Δες αυτό το, είναι πολύ αστείο με τη μασχαλίλα. Φέρετε του το έτσι. Και αν κάποιος σας έχει δείξει αυτό το βίντεο, μην κατηγορήσετε αυτόν που σας είπε ότι βρωμάει. Εσείς είστε αυτοί που βρωμάνε ή και που πρέπει να κάνετε κάτι. Γενικώς ελπίζω να χρησιμοποιήσετε το βίντεο μου για να πείτε στους γνωστούς σας που δεν τολμάτε να τους πείτε ότι βρωμάνε, για να κάνετε κομπλεξικούς τους προηγούμενους σας να τους πείτε ότι βρωμάνε, να δεν βρωμάνε. Και γενικά για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί φέτος το καλοκαίρι το φαινόμενο της μασχαλίλας. Αυτό είναι ένα... Δεν είναι το αγαπημένο μου, έχω άλλα που είναι πολύ πιο ωραία, αγαπημένα. Η Σάντεξ έχει κανένα δυο καλά. Επίσης η Βυσία έχει ένα με πράσινο καπάκι για έντονη εφίδρωση, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, δεν υδρώνεται καθόλου. Και αν είστε από τις περιπτώσεις που υδρώνετε πάρα πολύ, ο φαρμακοποιός σας μπορεί να σας παρασκευάσει ένα ειδικό διάλειμμα, το οποίο θα σας στεγνώσει εντελώς. Προσέχουμε πάρα πολύ, αν έχουμε βγάλει ένα καρουμπαλάκι στην περιοχή της μασχάλης, δεν το πειράζουμε. Για λίγες μέρες το πλένουμε μόνο με νερό και χαμομήλι και δεν βάζουμε αντιδροτικό, γιατί εκεί έχει αδένες και είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όταν κάνουμε μπάνιο στην περιοχή της μασχάλης, καλό να χρησιμοποιούμε ένα σφουγγάρι μαλακό με πολύ αφρό και να μην τρίβουμε με δύναμη, αλλά να πληθούμε, ας πούμε, 2 ή 3 φορές. Μια φορά να ξεπληθούμε, μια να ξαναξεπληθούμε, μέχρι ας πούμε να επιτευχθεί η καθαριότητα που θέλουμε. Αυτά είχα να πω. Εννοείται ότι ενυδατικές και τέτοια δεν βάζω εγώ στη μασχάλη και δεν θα έπρεπε, πιστεύετε κι εσείς. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν λέιζερ, αποτυχώς από αυτά δεν ξέρω, εγώ ξυρίζομαι. Βασικό να είστε και ξυρισμένες. Μην κυκλοφορείτε με την τρίχα βάνα, σηκώνετε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Τώρα για τους άντρες, παιδιά, δεν ξέρω, αυτό είναι περιορέξεις κλωτιθόπιτα. Και οι άντρες, να σας πω και το άλλο, δεν βρωμάνε τόσο πολύ όσο οι γυναίκες, δεν ξέρω γιατί. Ένας άπλητος άντρας βρωμάει πολύ λιγότερο από μια άπλητη γυναίκα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Τα λέμε, φιλάκια, γεια σας!